Bir, çfarë do që kam bërë, ta di që e kam bërë për ty. Mos haro që je një angjëll. Ti e gale si biti, Pico, pare për që shpiti. Që puna të mbaroj në kohën e caktuar. Φορά θα πάρω την ευθύνη που δεν πήρα ποτέ μικρός. Σκέφτηκα πολύ για το πώς θα εκφραστώ αυτή τη φορά. Όλοι χτίζουμε ανάμεσά μας νέους τοίχους, μα όσους τοίχους και να χτίσουμε, πάλι για εμένα θα μιλήσω. Εμένα θα εκθέσω. Όλοι έχουν το φόβο της αλλαγής και κανένας δεν θέλει να αλλάξει. Ημερολόγιο 2023. Σήμερα κλείνω 10 χρόνια από τότε. Μερικά λόγια δεν θα φτάσουν για να νιώσει κάποιος τα συναισθήματά μου. Κάθε βράδυ μου έλεγες ιστορίες για το πόσο σπουδαίος ήταν ο παππούς σου μαμά, ο Έκτορας Οδυσσίου. Το 2001 κυκλοφόρησε η Μυθοδία και από τότε δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είχες αγχωθεί τόσο. Ήταν απλά μερικά τραγούδια νόμιζα. Τσακώθηκες με τον παπά και από τότε όλα χάλασαν. Όλα άλλαξαν από εκείνη την ημέρα. Μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω ότι τρέχω μακριά από εμένα. Μερικά χρόνια μετά κι όλα έλαβαν τέλος. Θυμάμαι κάθε μέρα τις φωνές και τους προβολισμούς μαμά. Πώς να τους ξεχάσω? Τους βλέπω κάθε βράδυ στον ύπνο μου. Μπήκε στο δωμάτιο, μου έδωσε αυτό που με έσωσε και μετά άκουσα για τελευταία φορά εκείνο το τραγούδι. Ξέρω πως δεν θα με ακούσεις, αλλά είναι το μόνο που έχω. Ο αδελφός μου με συχαίνεται. Και ο μπαμπάς δεν αποδέχτηκε ποτέ. Με έδιωξε στα 15 μου να βρω αυτούς που σου δολοφόνησαν και να μην επιστρέψω αν δεν πάρω εκδίκηση. Με μισή μαμά. Και όλα αυτά από εκείνη την ημέρα που του είπα πως το μεταγιόν κάηκε μαζί σου. Θύμωσε τόσο πολύ. Είπες όλους πως μας παράτησες. Σπατάλησα τόσα χρόνια στο να βρω αυτούς που σε δολοφόνησαν. Γιατί νόμιζα πως έτσι θα με αποδεχτεί ο μπαμπάς. Τόσα χρόνια και δεν βρήκα κανέναν. Πρόσφατα όμως ανακάλυψα κάτι που με τρομάζει. Φοβάμαι. Έχω γίνει στόχος, μαμά. Πώς να βρω ομορφιά μέσα από τις τάχτες. Πολλοί δοκίμασαν να με δολοφονήσουν. Όταν περιμένεις από τους άλλους να σου πούν τι να κάνεις, είναι σαν να τους περιμένεις να σου πούν τι να θέλεις. Αυτό μου είπε ο ψυχολόγος μου. Προσπαθώ να με πείσω, να αναλάβω τις ευθύνες μου. Περιμένω να έρθει η στιγμή που θα βρω τη δύναμη να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Τελικά κατάλαβα γιατί φοβόσουν εκείνα τα τραγούδια. Γιατί δεν ήταν απλά τραγούδια.
Υπάρχουν κάτι χάπια εδώ μέσα. Θέλω να μάθετε τι είναι. Μάλιστα. Καλά είναι με τα λεφτά του μπαμπά του. Τουρκίδης Γιάννος. Νίκαια. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Θέλω να ψάξετε τα πάντα, μην αφήσετε τίποτα. Και αύριο το πρωί τον θέλω στη Γαλλία. Πού βρίσκομαι? Ημερολόγιο. Δεν θυμάμαι καν τι ημέρα είναι. Όλα είναι τόσο θολά. Το τελευταίο που θυμάμαι είναι να νιώθω περίεργα και μετά δεν μπορώ να θυμηθώ. Ξυπνήσα σε ένα ξενοδοχείο στις Κάνες. Ξυπνήσα σε άλλη χώρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο όμως. Εδώ έχω περάσει πολλά χρόνια από την παιδική μου ηλικία, μαζί με τη μαμά. Τελευταία φορά που ήμουν εδώ ήταν... λίγο καιρό πριν φύγουμε και φύγει για πάντα. Κάποιος προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο που ξύπνησα. Δεν ξέρω ποιος. Φοβήθηκα και... απλά έφυγα. Όποιος και να είναι πίσω από αυτό όμως, είναι πολύ καλά διαβασμένος. Πώς ήξερε την παιδική μου ηλικία και τι θέλει από μένα. Είμαι τόσο μπερδεμένος. Νομίζω δεν μπορώ να καθυστερήσω άλλο. Πρέπει να το κάνω. Μας έφυγε πάλι. Τι θα κάνουμε τώρα? Σοβαρά τώρα, το ξέρει? Ναι. Πραγματικά, πες μου, πόσο άχρηστος μπορεί να είσαι? Ποιος θα κάτσει να την ακούει τώρα αυτήν? Πρόσεχε, τι λες. Αλλιώς τι? Αυτή είναι. Θα επανορθώσουμε, αλήθεια. Δηλαδή δεν μας χρειάζεσαι άλλο. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Τουλάχιστον, το μόνο καλό με αυτή την υπόθεση είναι δεν θα ξαναδώ τη φάτσα σου. Και εγώ τι θα κάνω τώρα?
Άι πνίξου. Σου βρήκα εγώ τη λύση. Πώς να πνιγώ, είμαι ψηλός. Έλα, ναι. Δεν την εμπιστεύομαι καθόλου. Κάτι πήγε. Εντάξει. Θα την παρακολουθώ. Άντε, τσα. Το παρελθόν δεν αλλάζει. Θα μπορούσα να ήμουν εγώ και κάτω τώρα. Δεν έχουν όλοι μια δεύτερη ευκαιρία. Κοίτα να την εκμεταλλευτεί σωστά. Έχεις δίκιο. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Μωρή, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Ήταν η πρώτη φορά που σε απογοήτευσα. Ποιος είδα? Ένας άντρας και δύο παιδιά. Στοιχεία? Έχουμε. Δύο κάμερες από το απέναντι μαγαζί. Τι είναι ζωντανή? Τα παιδιά τα εντόπισε και τα σκότωσε ο Φίλιππος. Ο άντρας ξέφυγε. Ή μάλλον του ξέφυγε. Ήταν πολύ θολωμένος μετά τη δολοφονία των παιδιών. Δεν ξέρω τι του συνέβη. Έχει γίνει πολύ συναισθηματικός από τότε που έχει μπλέξει με αυτήν. Το χέρι. Σουβενίρ από τα παιδιά.
Αυτή τη δουλειά είναι όλη αναλώσιμη. Θυμάμαι που βοήθησες. Συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μόλις μου απέδειξε ότι δεν μπορώ να βασίζομαι άλλο πάνω σου πια. Έκανες και δεύτερο λάθος. Έχεις γίνει πολύ απρόσεκτη. Την ειδοποίηση την έβαλα για να σου κουρευτώ. Ότι το δηλητήριο εξαπλώθηκε στον οργανισμό σου. Όχι! Μην το κάνεις αυτό! Ξέρω ότι έχεις το αντίδοτο! Σε παρακαλώ! Ξέρω ότι έχεις το αντίδοτο! Μην το κάνεις αυτό! Λοιπόν, έχεις πολλά να μάθεις. Πρώτο μάθημα δεν κάνεις ερωτήσεις. Δεύτερο, καπνίζεις. Όχι. Ωραία. Από σήμερα θα καπνίζεις. Σε κάνει να φαίνεσαι πιο άγριος. Λοιπόν, γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτή τη δουλειά? Τσακώθηκα με τους δικούς μου και χρειάζομαι εύκολα χρήματα. Άκου μαλάκα, πες τη βρώμικη, πες τη γρήγορη, εύκολη δεν ήταν ποτέ. Εμείς βγάζουμε τα σκατά, κατάλαβες? Εντάξει ρε Σεραφή, συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να τελειώσουμε μια δουλειά που πρέπει να έχει τελειώσει το ίδιο καιρό. Με αυτόν εδώ θα ασχοληθούμε. Γιατί τον παρακολουθούμε εμείς αυτόν τώρα? Ενώ τι το σημαντικό έχει? Πολλά ρωτάς. Και όσο πιο πολλά ξέρεις, τόσο περισσότερο απειλεί τη ζωή σου. Δεν φοβάμαι τίποτα εγώ. Πολλά ρωτάς, είπα. Καλά, εντάξει, απλά θέλω πρώτη μέρα στη δουλειά να κάνω καλή εντύπωση, ξέρεις. Ωραία, γιατί δεν κάνεις. Σκάσε τώρα και παρακολούθα. Κοίτα, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου. Τη δουλειά μου κάνω. Ποιος έχει βάλει? Θα σε πληρώσω καλύτερα. Εσύ? Με τι λεφτά? Πιστεύεις ο Εμίλιος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για σένα? Άρα τον ξέρεις. Thank you.
Εσύ! Νεκρός βρέθηκε ένας πολίτης σήμερα το μεσημέρι. Το άψυχο σώμα του βρέθηκε από τις αρχές παρατημένο σε ένα δάσος. Και η αιτία του θανάτου του φαίνεται να είναι ένας υπερβολισμός. Το πιο περίεργο όμως, πως πάνω του βρέθηκε ένα μεγάλο σημάδι με το γράμμα U. Δυστυχώς, μάρτυρες δεν υπάρχουν. Ο άτυχος άνδρας είναι ο Σεραφίν Κανάτος, ετών 29. Και είχε απασχολήσει την αστυνομία πολλές φορές με τις πράξεις του. Φαίνεται πως ο δράστης έλυσε τις διαφορές του με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που μεγαλώνει το μυστήριο όμως είναι ότι λίγο πιο μακριά από το τόπο του εγκλήματος, ένα γιόταχη παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τον 25χρονο Γιάννο Ρουκίδη. Γιος του εφοπλιστή Εμίλιο Ρουκίδη. Και πάλι υπάρχουν σημάδια περίεργα πάνω του. Η αστυνομία δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, αλλά υπάρχει εντόνα το σενάριο για το ίδιο δράστη. Μπυρ, δεν είναι φυτόρε φαρτέε. Τι εμπεκοιμίω. Μουσιαβέρε, ως πακι χούμουρ. Δεν γιώβε σας φαρντόδι με βλάντατ. Πω. Τα νίκιο μέρη με πολιτικός μου τα λέμε το τβέτα. Τις φαρτωθώ τότε. Μπράβο, Μπυρ, μπράβο. Όλα με αβουκάτι δε και μη γύρα τρέα. Μα θόε, τσι φαρτώ πέ μπαμπά. Μπανή βιζίτα νέα πολιτσία. Σε νου πόε μάρβες, που μπανή θα βεπρί με κοινού και κουπτώει. Δε παστάει, ήχτα κοβουλά. Δε θόε νουκτούα τα σηκόημα. Δεν είσαι αντμπέρ, κάτι προπού. Τσουάρ, το τα παίρνω σπάς. Ιούβε μπίρ, γέννησε του πι καούι. Δε σιούμ, τούι τα κρυκόιν το βδέκου. Άιδε, ήγδανε. Πω, παπά, καμ τσαπούν το τυρά και του ότι μπαρόι, δεν το σκοίν έσαι. Μωσού μαρζίτ, τι αδέν αέρα. Πρέπει να έχεις πεθάνει εκείνη τη μέρα μαζί με τη μαμά. Θα μπορούσα να σε βγάλω τώρα από τη μέση. Αλλά ο μπαμπάς έχει άλλα πλάνα για σένα.
πάντα σε μισούσα. Από μικρά παιδιά πάντα. Μαμά σε λυπόταν, γιατί σου να πω μικρός άχρηστος. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου αλήθεια ήθελα το καλό σου. Μακάρι να έχεις πεθάνει. Αυτό δεν θα σε πονούσε τόσο πολύ. Α, ήρθα να σε ενημερώσω πως ο πατέρας δεν θέλει να σε δει. Μέχρι να μην έχεις καμία γρατζουνιά πάνω σου. Ξέρεις, δεν του αρέσει να το θυμίσεις πόσο αποτυχημένος είσαι. Μακάρι η αρρώστια που έχεις, αδερφέ, να μην σου άλλαζε μόνο την εξωτερική εμφάνιση, αλλά να σου άλλαζε και κάτι μέσα σου. Έλα εδώ. Άχριστος είσαι, είσαι ασκουφή. Μην μιλάς, μην μιλάς. Ήρθε η ώρα να μ' ακούσεις επιτέλους. Λοιπόν, η μαμά σε λιπότανε. Ο πατέρας σε μισεί. Εγώ σε μισώ. Του μεταλλιών χάθηκε εξαιτίας σου. Κανείς δεν σε θέλει, αδερφέ. Πες μου τώρα ένα λόγο. Γιατί δεν αυτοκτονείς? Πες μου ένα χαμημένο λόγο που δεν αυτοκτονείς. Κανείς δεν σε θέλει. Τονείς. Σε άχρηστος. Αυτό είσαι. Θεώρησε τον εαυτό σου τυχερό. Αλλά έχουμε άλλα σχέδια για σένα. Δεν σας είπα να μην με ενοχλήσει κανείς. Δεν μιλάς ωραία στους συνεργάτες σου. Ωραίο γραφείο. Βλέπω έχεις πάρει προαγωγή. Κρίμα αν τη χάσεις τώρα. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε Λουκίδη? Με το να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Όταν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, το μεγάλο ψάρι θυμώνει και τρώει όλα τα μικρά. Πρέπει να δίνουμε σε κάθε πράγμα, κάθε στιγμή, κάθε κατάσταση την ενέργεια και την προσοχή που του αξίζει. Και τώρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Δεν θέλω η αστυνομία και τα μέσα να παίρνουν από μόνα τους αποφάσεις όταν αφορά την οικογένεια Ρουκίδη. Γιατί η αστυνομία και τα μέσα πήγαν στον αδερφό μου πριν ενημερωθούμε εμείς? Να σας εξηγήσω. Δεν θέλω εξηγήσεις. Θέλω να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Μην με κάνεις να ξανάρθω. Καλημέρα.
Καλησπέρα κύριε διοικητά. Καλησπέρα. Τι έχουμε εδώ? Από ό,τι φαίνεται το φόνο. Το πτώμα δείχνει να είναι της αποστολής αντικλείου. Αντικλείου. Μάλιστα κύριε διοικητά. Ποιος σε βρήκε? Είσαι κάτι Κώστης. Ο δράστης τη χτύπησε με κάτι βαρύ στο κεφάλι. Βέβαια δεν φαίνεται να είναι η αιτία του θανάτου. Αλλά αυτό θα το δούμε με τον ιατροδικαστή μετά στην νεκροψία. Επίσης άνοιξε την κοιλιά και της έβαλε λεφτά μέσα. 5.426 ευρώ. Της έκλεισε και το στόμα με ζηλοτέιπ. Επίσης χάραξε στο χέρι ένα γράμμα. Μάλιστα. Η αρχή δεν θέλει να διαρρεύσει τίποτα στα μέσα για να μην πλησιάσει κανένας δημοσιογράφος στο τοπίο. Το επώνυμό της κάτι μου θυμίζει. Και θέλω με κάποιον να μιλήσω πρώτα και μετά θα σου πω τι θα κάνουμε. Βεβαίως κύριε διοικητά. Πήγαινε τώρα. Είχες καιρό να εμφανίσεις σε συνεδρία. Πολύ καλά. Ναι. Ήθελα να ξεφανιστώ από τον κόσμο για λίγο καιρό και γύρισα από συνεργεία. Και τι σε έκανε να αλλάξει γνώμη και γύρισες? Να σε κάνω, σου πω, δεν θα με πιστέψεις. Είδα, είχες και ένα ατύχημα, όλα καλά. Ναι, είχα ένα ατύχημα, αλλά ανάρρωσα αρκετά γρήγορα, οπότε πλέον μπορώ να έρχομαι πιο συχνά στις συνεδρίες μας. Χαίρομαι που ανάρρωσε γρήγορα. Λοιπόν, τελευταία φορά μιλούσαμε για την οικογένειά σου. Είχαμε συζητήσει για τον αδερφό σου, τον Μόρις, που δεν έχετε πολύ καλή σχέση. Για τη μητριά σου που ούτε με αυτή τα πας καλά και για τον πατέρα σου που δεν σε άφηνε μικρό παιδί να μιλάς ελληνικά παρά μόνο αλβανικά μπροστά του. Σωστά, Γιάννο? Σωστά. Ωραία. Παρεμπιπτόντως, ξέρεις με το ονομάσιο? Δεν έχει τύχει να το ψάξω ποτέ. Οφείλει το όνομά του στο διπρόσωπο Θεό, το Ρωμαίον Ιαννό ή αλλιώς Γιάννος. Από εκεί έχει πάρει και ο Ιανουάριος το όνομά του, που σηματοδοτεί την αρχή και το τέλος, την είσοδο αλλά και την έξοδο που αφήνει πίσω το παλιό έτος και ξεκινάει το καινούριο. Έξω και τα δύο κεφάλια του. Πούς και βράω. Σε πούς φουτούν τα πούντε μία. Πούντε τα χθένε φαβορήν τίμ. Δεν θα νίχει και μην βράσεις, το πίν θα παστρίμε. Μα φούε, σου φάρτα πόη παπά. Μάτια μπροστά, θα μου κάνω θέμα. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο και απλά σου τα πω γρήγορα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν κάποια ξεκαθαρίσματα. Μέσα στο φάκελο έχεις τα άτομα, τους λόγους και τι θα πεις στην αστυνομία και στον τύπο. Ποιος νομίζω ότι είσαι και παίρνεις εδώ μέσα με τέτοιο υφάκι? Η δουλειά μου εδώ πέρα τελείωσε. Μην απογοητεύσεις τον Εμίλιο. Δεν μιλάει δεύτερη φορά. Έλα. Μιλήσαμε τον Εμίλιο. Λοιπόν, ποια είναι η τελική σου απόφαση? Υπηρετώ τον Εμίλιο τόσα χρόνια καλύτερα από όλους. Ήρθε η ώρα να σταματήσω όλο αυτό. Τόσες ζωές χάθηκαν.
Φεύγω και δεν θέλω να με ξανανοχλήσετε. Ελπίζω ο Εμίλιος να καταλάβει και να δεχτεί την απόφασή σου. Το ελπίζω. Δεν μου φαίνεσαι όμως και πάρα πολύ σίγουρος. Απλώς είμαι αγχωμένος. Πρώτη φορά κάνω κάτι για μένα. Οι δύσκολες αποφάσεις φέρνουν και μεγάλες αλλαγές. Λοιπόν, μία νέα αρχή. Οι δυο μας. Κανείς δεν βγαίνει από τον κύκλο. Πράσια επάρου μπωσίτσε και συγκλονιφικούε. Τα νυπρέσινα πολιτσία, το παϊπούνουν εφέτ. Πες μου αυτό που θέλω να μάθω. Με αναγκάζεις να σε πληγώνω και δεν το θέλω αυτό. Δεν ξέρω τίποτα. Πες μου αυτό που θέλω να μάθω. Αδερφέ μου, με κάνεις και φαίνομαι κακός. Δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό. Σε λυπάμαι πραγματικά. Βάζει γυαλιά που δεν τα χρειάζεται. Μόνο και μόνο για να μην μοιάζει μαζί μου. Σου φαίνομαι για άνθρωπος που κάνει πλακές. Βρήκα μήνυμά σου με τον Τζαΐδη. Τι το θέλεις? Για το μεταγιόν. Το μεταγιόν. Αυτό κάηκε. Ναι. Ο Τζέιδης κάτι ξέρει γι' αυτό. Και τι το θες εσύ το μεταγιόν? Για τον μπαμπά. Αν του το έφερνα πίσω, θα μ' αποδεχόταν. Κάνε κανένα μπάνιο, βρωμάς αλκοόλ. Το πάρω εγώ αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται. Ανοίγει και με τη φάτσα μου. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Μιλάει ο μεγάλος αδερφός τώρα. Κράτησε τη δύναμη σου για μετά. Εγώ έχω να κάνω μια δουλειά. Θα δανειστώ για λίγο το κινητό σου, αδέρφε μου. Μην το πεις στον μπαμπά. Αδέρφια είμαστε. Πρέπει να μοιραζόμαστε τα πράγματά μας. Κύριε, θέλω να φροντίσω τον αδερφό μου. Δεν θέλω να έχει καμία γρατζουνιά. Μην το δει κανείς έξω και νομίζω ότι το βαράμε σπίτι. Θα μας τον πάρει πρόνοια. Εγώ έχω να πάω σε ένα ραντεβού.
Δεν ξέρω πόσα σου δίνουν, αλλά θα σου δώσω το διπλά. Μα δεν το κάνω για τα λεφτά. Μ' αρέσει να βαράω κακομαθημένα. Πίσω μας, μας παρακολουθεί κάποιος. Αν δεν θες να στη φυτέψω, θα με ακούσεις προσεκτικά. Την είδαμε τον προβολή. Να. Είμαι σίγουρος ότι τον σκότωσε, αλλά έφυγα για να μην καταλάβω. Σκύλο. Ναι. Νιώθω ότι όντως είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Πώς πάνε οι κρίσεις? Καλύτερα. Κατάλαβα ότι τα προκαλούσε και προσπαθώ να ακούσω το σώμα μου όσο γίνεται περισσότερο. Ψάχνω να βρω το νόημα, αλλά δεν μπορώ. Βασικά είναι πολύ περίεργο. Σ' όλη μου τη ζωή ένιωθα πως υπήρχε πάντα ένας άλλος τρόπος που ίσως θα ήταν πιο σωστός για μένα, αλλά ποτέ δεν προσπάθησα να τον βρω. Ο τρόπος που μας δίδαξαν είναι να είμαστε χαμένοι. Θα πρέπει να θυσιάσεις το ποιος πιστεύεις πως είσαι για να φέρεις την αλλαγή. Θα πρέπει να εκθέσεις τον εαυτό σου στους φόβους σου. Στους φόβους σου. Όχι στους φόβους που σου βάλανε οι άλλοι. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Πάνω σε αυτό το φόβο πρέπει να εστιάσουμε. Μα πώς, εννοώ ότι φοβάμαι να κάνω λάθη. Ακούω άλλη μία παράνοια που μαθαίνουμε από μικρή. Θέλουμε να είμαστε άτρωτοι. Όσο δεν με αφήνω να είμαι τρωτός, τόσο πεθαίνω και δεν μεγαλώνω. Συνεχίζω να ακολουθώ τις εντολές των γονιών, των γύρων μου, ότι πρέπει να γίνω κάτι, πρέπει να γίνω σπουδαίος. Πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω παιδιά, γιατί όλα αυτά θα μου εξασφαλίσουν την αποφυγή του πόνου. Τίποτα από αυτά όμως δεν ισχύει. Μας μαθαίνουν να μην ζούμε για να αποφύγουμε αυτό που μας γέννησε, τον πόνο. Θέλω να θέσεις φάρο πω. Μα ρε μπιο εν διάλι. Ρε με λάν τύ. Νου και δίκους φούτ χούντα να πούν ταινία. Ο δουέτ μαγιούς με δόμος. Ουνε δίσε τσι φάρι εν κίνδε το μπωστή. Ο το τρκόι νιεριούν τίμ. Και δε βένει μπάσκ. Εδε χάιδε. Μπού μπούρ νιερ.
Πρέπει το πάνω ήταν τότε, μου θα σβηγεί ο παπά ήταν. Δεν κοιόβε. Πρέπει να συνδεθούμε πηγόντως. Σε βρίσκω λίγο θυμωμένο σήμερα. Έπρεπε πάντα να είμαι το καλό παιδί. Να μιλώ ποτέ όχι, να υπακούω τα πάντα. Δεν έπρεπε να θυμώνω. Γιατί έτσι θα στεναχωριόντουσαν οι άλλοι. Και τώρα που ο πατέρας μου χρειάζεται τη βοήθειά μου, πάλι! Πάλι έδωσε τη δουλειά σε κάποιον άλλον. Γιατί εμένα δεν με θεωρεί ικανό. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Ο Γιώργος. Στην ηλικία μου είναι. Συνεργάτης του πατέρα μου. Είναι αρκετά έξυπνος και ο πατέρας μου θεωρεί πως αυτός θα βρει τη λύση σε όλο αυτό. Ενώ εμένα δεν με έχει ικανό. Ο σύνδρομος του καλού παιδιού. Να καταπιέσει τη σκοτεινή πλευρά σου. Τα καλά παιδιά προσπαθούν συνέχεια να ευχαριστήσουν τους άλλους. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη δικιά τους ταυτότητα. Έχουν ανάγκη την αποδοχή των άλλων. Αυτό βέβαια βολεύει τους άλλους, αλλά καταστρέφει όποιον το ζει. Τώρα, όσο αφορά τον πατέρα σου και αυτόν τον Γιώργο, εσύ κοίτα να είσαι η καλύτερη πτυχή του εαυτού σου. Να γίνεσαι όσο πιο βοηθητικός μπορείς και θες απέναντι στον Γιώργο και στον πατέρα σου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Προσπάθησε. Λοιπόν, έχουμε μία απόπειρα δολοφονία σε μένα. Ένα αμάξι με παρέσυρε. Και τι θυμάσαι από αυτό? Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι να με παρασέρνει το αμάξι, ο οδηγός να κατεβαίνει, να μου ψιθυρίζει κάτι και να με χαράζει στο χέρι. Αυτό εδώ δεν ήταν απόπειρα δολοφονίας. Τι εννοείς? Αν σε ήθελε νεκρό, θα μπορούσε να σε έχει σκοτώσει. Κάποιο μήνυμα ήθελε να περάσει, ίσως. Ξέρω. Το σύμβολο. Το λάμδα. Λάμδα. Το λάμδα μπορεί να είναι συμβολικό, ξέρεις. Το λάμδα παλιότερα ήταν το έμβλημα των Σπαρτιατών. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως το λάμδα συμβολίζει τη διαδικασία της επέμβασης του θείου στη γη. Εξέλιξη, με άλλα λόγια. Η κορυφή του είναι ο ουρανός και συνεχίζει κάτω στη γη, με δύο διαφορετικούς δρόμους. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Τίποτα. Χρειάζομαι παραπάνω πληροφορίες. Σεραφείμ Κανάτος. Βρέθηκε λίγο πιο πέρα από εμένα. Πάνω του βρέθηκε το γράμμα U. Άρα πιθανότατα ο ίδιος δράστης. Επίσης ο δράστης έγραψε με το αίμα του πάνω στο χώμα «Ο διάβολος θα επιστρέψει». Αποστολή Αντικλείου. Ανιψιά της μητέρας μου. Βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Ο δράστης τη χτύπησε με κάτι στο κεφάλι, της άνοιξε την κοιλιά και της έβαλε μέσα 5.426 ευρώ. Και σε αυτήν χάραξε κάτι στο χέρι της και της έκλεισε το στόμα με κάποιο ζελοτέιπ. Πολύ συγκεκριμένο το ποσό. Ο δολοφόνος έχει ένα σχέδιο. Διάβολος θα επιστρέψει. Να σε ρωτήσω. Ξέρεις ποιος είναι ο Λούσιφερ? Ποιος είναι αυτός? Μία από τις πολλές ονομασίες του διαβόλου είναι το Λούσιφερ. Το Λούσιφερ σημαίνει ως φόρος. Είναι λατινική λέξη. Το περίεργο είναι το λάμδα, το ελληνικό. Πρέπει να είναι συμβολισμός. Μάλλον ο δολοφόνος απευθύνεται στον εαυτό του σαν Θεό. Δηλαδή αυτά που κάνει θα φέρουν αλλαγές από ψηλά. Γι' αυτό και το λάμδα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι περιμένουμε άλλους 4 φόνους. Για να ολοκληρωθεί το όνομα Λούσιφερ. Τρεις. Έχουμε άλλη μια δολοφονία. Του Έρικ. Ο Έρικ. Βρέθηκε δολοφονημένο στα τρένα. Και πάνω του βρέθηκε το γράμμα I. Αλλά το περίεργο είναι πως ο δολοφόνος δεν το πλησίασε ποτέ. Το πυροβόλησε από μακριά. Τι εννοείς? Το γράμμα που είναι χαραγμένο πάνω του είχε γίνει μέρες πριν. Άλλος ένας καλά προμελετημένος φόνος.
κοινό έχουν όλοι αυτοί. Και γιατί εσένα να σε θέλει ζωντανό. Ο δολοφόνος είναι διαβασμένος. Αυτό το προετοιμάζει χρόνια. Υπάρχει κάτι που να του συνδέει όλους αυτούς με τον αδερφό σου? Δεν βρήκα κάτι. Κάτι θα υπάρχει. Μάλλον ο δολοφόνος θεωρεί τον εαυτό του σαν θεό. Ετοιμάζει μια εξέγερση, εξού και το Λούσιφερ. Αυτά θα τα πάρω εγώ. Χρειάζομαι μερικές ακόμη πληροφορίες από σένα. Όπως? Η μέρα της φωτιάς. Τι απέγινε το μεταγιόν? Κάηκε, μαζί με τη μαμά. Και εσύ ξεφύγες. Είσαι τυχερός όμως. Μια φωτιά, ένα ατύχημα με το αμάξι και είσαι ακόμα εδώ. Ο πατέρας μου ακόμα με κατηγορεί εκείνο το μεταγιόν. Πρέπει να φύγω και επαργήσει. Ζωγραφίζεις βλέπω, ε. Ναι, είναι η ψυχανάλυση μου. Και γράφεις και τις ημερομηνίες, για να θυμάσαι ίσως. Προσπαθώ να ξεχνάω. Πρέπει να φύγω. Σε βλέπω κάπως αλλαγμένο σήμερα. Ναι, προσπάθησα να μοιάσω όσο γίνεται περισσότερο σε αυτό που ο πατέρας μου θα ήθελε να είμαι. Αλλά η αλήθεια είναι πως είναι πολύ εκτός εγώ. Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για μια ιστορία που διάβασα, του Χόρχε Μποκάη. Λέγεται «Ο κύκλος του 99». Υπήρχε ένας βασιλιάς πολύ λυπημένος. Και μια μέρα μπήκε ο υπηρέτης στο δωμάτιό του, τον είδε σφυρίζοντας και χαμογελώντας, και αναρωτήθηκε πώς γίνεται ένας υπηρέτης να ήταν τόσο χαρούμενος, όταν ο ίδιος ο βασιλιάς, ενώ είχε τα πάντα, δεν του έλειπε τίποτα, ήταν αρκετά μίζερος και λυπημένος. Έτσι ο βασιλιάς ρώτησε αυτόν τον άντρα, «Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος?» «Γιατί να μην είμαι», το απάντησε. «Ζω σε ένα παλάτι, υπηρετώ το πιο ισχυρό άντρα σε ολόκληρο το βασίλειο. Τι άλλο θα μπορούσα να θέλω?» Αυτό αναστάτωσε τον βασιλιά, τον θύμωσε, και τον έκανε να αναρωτηθεί πώς γίνεται να είναι τόσο χαρούμενος. Αμέσως διέταξε τον σοφό να του εξηγήσει ποιο ήταν το μυστικό του υπηρέτη. Ο σοφός του είπε, «Είναι απλό, ο υπηρέτης είναι χαρούμενος γιατί δεν έχει μπει στον κύκλο. Αλλά άμα έχει την ευκαιρία, θα μπει». Τι ήταν όμως αυτός ο κύκλος? Ο σοφός ζήτησε από τον βασιλιά να τον συναντήσει έξω από το σπίτι του υπηρέτη το επόμενο πρωί, μαζί με ένα κουκί με 99 χρυσά νομίσματα. Και θα του έδειχνε πως κάθε χαρούμενος άνθρωπος, αφού μπει στον κύκλο, θα γινόταν καταθλιπτικός. Έτσι λοιπόν τα αφήσαν έξω από την πόρτα του υπηρέτη, αφήνοντας κιόλας πάνω ένα σημείωμα που έλεγε: «Ένα δώρο για την πίστη σου και την ανιδιοτελή υπηρεσία. Απόλαυσέ το, αλλά πρόσεχε να μην το πεις πουθενά». Τότε κρύφτηκαν για να δουν τι θα συμβεί. Ο υπηρέτης είδε το κουγκί, κοίταξε γύρω του και μπήκε γρήγορα μέσα. Άνοιξε και είδε τα χρυσά νομίσματα και διάβασε το σημείωμα. Αμέσως τα πέταξε στο τραπέζι, τα άπλωσε και άρχισε να μετράει τη νέα του περιουσία. Άρχισε να τα μετράει και να τα βάζει σε στίβες των 10. Στην τελευταία στίβα βρήκε ότι ήταν 9 νομίσματα και όχι 10, όπως θεωρούσε ότι θα έπρεπε να είναι. Ξεκίνησε να ψάχνει παντού, κάτω από το τραπέζι, γύρω από το σπίτι, απ' έξω. Δεν γίνεται να ήταν 99, έπρεπε να είναι 100. Ύστερα είπε, κάποιος είδε το μπουγκί και έκλεψε ένα χρυσό νόμισμα. Τότε αναρωτήθηκε πόσο καιρό θα του έπαιρνε να κερδίσει ένα χρυσό νόμισμα. Άμα δούλευε κανονικά, σε 5 χρόνια θα μπορούσε να το καταφέρει. Αν βέβαια προσπαθούσε να δουλέψει λίγο παραπάνω, ίσως να τα κατάφερε σε 2 χρόνια. Σκέφτηκε μήπως και η γυναίκα του θα μπορούσε να βρει μια δουλειά. Έτσι θα μπορούσε να το καταφέρουν σε ένα μόνο χρόνο. Σκέφτηκε μήπως και τα παιδιά του θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάπως. Από εκείνη την ημέρα ο υπηρέτης έγινε πολύ καχύποπτος.
Σκέφτηκε ότι κάποιος μέσα από το παλάτι θα του είχε κλέψει το νόμισμα. Φοβόταν από εκεί πέρα μήπως τον ξανακλέψουνε. Δεν εμπιστευόταν κανέναν. Ήταν σίγουρος ότι κάποιος του είχε κλέψει ένα νόμισμα από την περιουσία του. Ο υπηρέτης ποτέ δεν σταμάτησε να σκέφτεται και να κάνει σχέδια για το πώς θα κερδίσει ένα ακόμα χρυσό νόμισμα. Είχε παγιδευτεί στον κύκλο. Από τότε, ποτέ δεν σκεφτόταν τα πράγματα που είχε. Μόνο τα πράγματα που του λείπανε. Πώς είπες λεγόταν η ιστορία? Κύκλος Ελευθερία. Κάνεις λες και είδες φάντασμα. Ή μήπως είδες. Κάθισε. Σε τι οφείλουμε αυτή την έκπληξη? Ψάχνω μερικές απαντήσεις εδώ και πολύ καιρό και πιστεύω πως εσύ τις έχεις. Και τι σε έκανε να πιστεύεις ότι εγώ θα έχω αυτές τις απαντήσεις? Εγώ, ένας απλός δικηγόρος είμαι. Είσαι συνεργάτης του πατέρα μου πάνω από 20 χρόνια και τον έχεις σώσει από πάρα πολλές καταστάσεις. Λοιπόν... Χάνεις το χρόνο σου, Γιάννο. Μάλιστα. Αλήθεια. Η γυναίκα και τα παιδιά σου πού είναι? Τι θέλεις? Εγώ απλά κάνω τη δουλειά μου. Τότε θα μου δώσεις μερικές απαντήσεις. Ένας μανιακός σκοτώνει άτομα του πατέρα μου και αν κρίνω από το ιστορικό σου, σίγουρα θα είσαι και εσύ στη λίστα του. Κάποιος απήγαγε τον αδερφό μου ή μάλλον κάποιος τον σκότωσε. Και σύντομα ξέρεις πολύ καλά πως όλη η δύναμη του πατέρα μου θα περάσει σε μένα. Λοιπόν, θα σου πρότεινα να είσαι συνεργάσιμος μαζί μου. Τι θέλεις, Γιάννο? Τι έγινε ανάμεσα στον πατέρα μου και τον Ερμή? Ο πατέρας σου, πριν γίνει αυτό που είναι σήμερα, ήταν εργάτης του. Έμαθε για ένα αρχαίο μενταγιόν αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ και, να μην στα πω λόγο, τη συνέχεια την ξέρεις, τον σκότωσε. Έχω κάνει μια αναζήτηση και έχω ανακαλύψει πως πίσω από τις απόπειρες δολοφονίας μου έχουν βρεθεί άντρες του πατέρα μου. Σκαλείς τα πράγματα και δεν θα σου βγει σε καλό. Για ποιο λόγο ο πατέρας μου να θέλει να με σκοτώσει? Για τον ίδιο λόγο που έβγαλε από τη μέση τη μητέρα σου. Ο πατέρας σου και ο αδερφός σου είναι πίσω από όλα αυτά. Όχι, 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 όχ
Όχι, δεν μπορείς να μου. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα για το. Όχι. Καμία μεσάζει να Λουσιφέρ. Γεια σου, Εμίλια. Λουσιφέρ εδώ. Όπως βλέπεις, έχω επίτιμο καλεσμένο στο φτωχικό μου, τον αγαπημένο σε Γιακά. Και όπως βλέπεις, εδώ είναι τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Αν τώρα, για κάποιο λόγο, δεν θέλεις να δεις το γιώκα σου διαλυμένο σε κομμάτια, θα με ακούσεις προσεκτικά. Και αν σου περάσει από το μυαλό σου η ιδέα να μπλέξεις την αστυνομία σε όλο αυτό, το επόμενο βίντεο που θα σου στείλω θα είναι το κομμένο κεφάλι του γιούπα σου. Θέλω 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά επειδή είμαι παιχνιδιάδης και νομίζω το έχεις καταλάβει αυτό, θέλω να παίξεις και εσύ το παιχνίδι μου. Θα σου στείλω 2 διευθύνσεις. Η μία είναι η αλήθινη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο γιώκος σου και η άλλη μια ψεύτικη. Αν εσύ επιλέξεις τώρα τη λάθος διεύθυνση, το επόμενο βίντεο θα είναι το κεφάλι του γιούκα σου. Αν όμως εσύ επιλέξεις τη σωστή διεύθυνση, τότε θα μου δώσεις τα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρεις το γιούκα σου πίσω. Αν για κάποιον λόγο φοβάσαι και δεν μου φέρεις τα 5 εκατομμύρια ευρώ στην ώρα, τότε θα έρθει και για σένα. Και μην ανησυχείς. Έχω τους τρόπους μου. Αυτό είναι παγίδα. Με φάει μπαμπά. Και ο Ντούκα τσικούρθε. Το κουμένι τέλα σου, Ναζιέ. Μούτα και τη βράδυ. Το αντιάδει τα ξένα πράγμα. Δε κόκκινε του συμφέρει πριν πάρα ακόμα τη μία. Όλα καλά, την τελευταία φορά έφυγες κάπως βιαστικά. Έμαθα ποια είσαι. Ήρα Οδυσσίου. Κόρη του Ερμή, Οδυσσίου. Έμαθες ή μήπως εγώ φρόντισα να μάθεις. Έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο δρόμο έχεις κάνει, αλήθεια. Βρήκες το θάρρος και ήρθες να ζητήσεις απαντήσεις σου. Το μεταϊόν θέλει, σωστά. Πρέπει να το προστατεύσω. Το μεταϊόν κάηκε. Μαζί με τη μητέρα μου. Γιάννο, γνωρίζω καλύτερα από σένα τις δυνατότητες του μεταϊόν. Αυτά μπορείς να τα πεις στον πατέρα σου. Οι Οδυσσίου το προστατεύουν επί αιώνες τώρα. Εγώ το μεταϊόν θέλω. Ο πατέρας σου προσπάθησε να σε δολοφονήσει. Γιατί! Είναι προφητεία, Γιάννο. Ο μικρότερος γιος θα νικήσει τον πατέρα, όπως έγινε και στο μύθο με τον Δία και τον Κρόνο. Ο πατέρας σου έχασε το μεταγιόν που έκλειψε. Δεν έμαθε να το ελέγχει. Το μεταγιόν έχει ζωή. Αν δεν το ελέγξει, θα σε ελέγξει. Είναι επικίνδυνο. Μόνο οι Οδυσσίου μπορούν και το ελέγχουν. Ο πατέρας σου σε φοβάται. Τον ελέγχει ακόμα το μεταγιόν. Αυτή είναι η κατάρα του. Και για να είσαι ζωντανός τόσα χρόνια, σε προστατεύει. Αν και βγάζει νόημα, αφού ο παππούς της μητέρας σου ήταν ο Έκτορας Οδυσσίου. Προσπαθείς να διαφέρεις από τον αδερφό σου. Έχεις γίνει μανιακός με αυτό. Τα τατουάζ, γιατί ξέρεις πως δεν του αρέσουν. Τα γυαλιά, γιατί τα φοράς, αφού βλέπεις. Αν ανοίξεις το μεταγιόν, δεν υπάρχει γυρισμός. Γίνεσαι πολύ επικίνδυνος. Και για να ήρθες μέχρι εδώ, ενώ ξέρεις ποια είμαι, σίγουρα δεν έχεις το μεταγιόν μαζί σου. Όχι, όχι, μην παίζεις με το μυαλό μου. Πες μου την αλήθεια για τον πατέρα μου. Άκου λοιπόν, η οικογένεια Ρουκίδη δεν έχει ούτε ένα αληθινό έγγραφο. Το επίθετο ψέμα, η καταγωγή σας ψέμα. Ακόμα και ο θάνατος της μητέρας σου είχε δηλωθεί 2 χρόνια πριν. Το 2006. Αυτό βέβαια βόλεψε τον πατέρα σου. Ήτανε σαν να σκότωσε μια νεκρή. Βρήκα τον Έρικ. Ήθελε να ξεφύγει από το παρελθόν του.
Τον βοήθησα με αντάλλαγμα να μου δώσει πληροφορίες που είχε από τα τόσα χρόνια που δούλευε για τον πατέρα σου. Παρέσεις στη Γαλλία. Εσύ ήσουν η κινητήριος δύναμη πίσω από μένα όλο αυτόν τον καιρό, έτσι. Ήρα. Ή αλλιώς ψυχή. Όπως και η θέα στην αρχαία Ελλάδα. Γιάννο, θέλω το μεταγιόν. Ετοιμαστείτε. Μπαίνουμε στη τελική ευθεία. Θα παίξουμε το παιχνίδι του. Βρε καλό στο να... Αγχωμένο σε βλέπω. Αναρωτιέμαι γιατί επέλεξες να βρεθούμε εδώ. Εσύ γιατί κρύβεσαι? Τι το θες εσύ το μεταγιόν? Το μυθικό όπλο. Ή αλλιώς ναι. Μενταγιόν κύκλος 99. Ήμουν αρχαιολόγος. Αφιέρωσα όλη τη ζωή μου για να βρω αυτό το θησαυρό. Αυτό το μενταγιόν δεν άνοιγε ποτέ στον πατέρα σου. Εγώ ήμουν αυτός που θα έπρεπε να το έχει. Αυτό το μενταγιόν δεν είναι απλά κάτι ιστορικό ή κάτι πανάκριβο. Αυτό το κόσμο έχει ιστορία. Έχει δύναμη διαφορετική. Η ιστορία λέει πως όλα ξεκίνησαν στην αρχή όταν ο Δίας στράφηκε εναντίον του πατέρα του τον Κρόνο. Ο Κρόνος έτρωγε τα παιδιά του, σύμφωνα με τη μυθολογία, γιατί υπήρχε μια προφητεία η οποία έλεγε πως ο γιος του θα το σκοτώσει και θα του πάρει τη βασιλεία. Έτσι, μια μέρα ο Δίας ζήτησε ένα όπλο που όμοιό του δεν υπάρχει από τον ύφεστο. Και ο ύφεστος το έκανε. Του έφτιαξε ένα απόλυτο όπλο, το οποίο δούλευε με το συναίσθημα. Σε πήγαινε εκεί που θέλεις, σου έδινε τη δύναμη που θέλεις, σε προστάτευε από όλα. Το απόλυτο όπλο. Και έτσι οι θεοί νίκησαν τους Τιτάνες και βασίλεψαν στον Όλυμπο. Αλλά υπάρχει άλλη μία εκδοχή. Μία εκδοχή από τη χριστιανική θρησκεία που έχει πάρει τη ρίζα του από την ιστορία που σου είπα. Λούσιφερ, ο αγαπημένος γιος του Θεού. Ή αλλιώς, ο Εωσφόρος. Αυτός που φέρνει το φως. Μια μέρα στράφηκε εναντίον του Θεού και πήγε να του πάρει την κυριαρχία. Πολλοί λένε πως αυτή ήταν η μοίρα του. Αλλά σε αυτή την ιστορία το τέλος είναι διαφορετικό. Λένε πως ο λόγος που ο Λούσιφερ άλλαξε ήταν αυτό το μεταγιόν. Έτσι ο Θεός τον εξόρισε και το πέταξε από το παράδεισο και τον ανάγκασε να ζει στην κόλαση. Η ιστορία λέει πως κάποτε θα ξαναγυρίσει για να πάρει την εκδίκησή του. Η θρησκεία τον ονόμασε διάβολο. Αλλά ήταν όντως διάβολος ή απλά ένα θύμα? Έτσι το μεταγιόν χάθηκε στον κόσμο και πέρασε από πολλά χέρια, τα οποία έφεραν καλό και κακό στον κόσμο. Βλέπεις, το όπλο δεν είναι κακό. Αυτοί που το χρησιμοποιούν είναι κακοί. Μέχρι που αυτό το μεταγιόν έφτασε στην οικογένεια Οδυσσίου. Μια οικογένεια που ήταν ορκισμένη να το προσέχουν σε αιώνες, για να μην πέσει στα λάθος χέρια ένα τέτοιο όπλο. Και εδώ μπαίνει ο πατέρας στο παιχνίδι. Παρακολουθούσα τους Οδυσσίου για χρόνια. Ο πατέρας σου ήταν απλώς ένας φτωχός άνθρωπος πριν γίνει σήμερα αυτό που είναι. Εγώ του τα έδωσα όλα. Δούλευε σαν εργάτης στην εταιρεία του Οδυσσίου και έτσι συμφωνήσαμε πως θα μου φέρει το μεταγιόν. Και όταν βρήκε τη στιγμή, πήρε το μεταγιόν και μετά με πρόδωσε.
Οι χριστιανοί συνέδεσαν το γράμμα Λάμδα που είναι χαραγμένο πάνω στον μεταγιόν με τον Λούσιφερ. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση. Το Λάμδα συμβολίζει κάτι μεγαλύτερο. Οπότε, θέλω το μεταγιόν μου. Ο πατέρας σου με πρόδωσε. Αυτή τη φορά δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να κάνεις, αλλά εγώ ένα θέλω να σου πω. Δεν θα είμαι άλλο μέρος αυτού του παιχνιδιού. Τέλος! Τι άλλο έκανε εδώ ο κολομπατσός? Δεν έχω ιδέα, νομίζω δουλεύει για τον Τζέιδη. Περά εδώ τον Τζέιδη. Καμιμένος. Έχω λίγο έτσι τσάμπρα. Αυτός είναι ο Λούσιφερ. Ρε με κοροϊδεύεις! Ο άλλος με πυροβόλησε και μου λες τη ζωγραφιά! Τη ζωγραφιά είναι πριν ένα χρόνο. Εσύ σου έπρεπε να το έχω καταλάβει. Το μεταγιόν. Το μεταγιόν σε προστάθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα σίγουρα με θεωρείς το κακό της ιστορίας. Αλλά είμαι οκ με αυτή την ιδέα. Έπρεπε να την αποδεχτώ. Για να βρω το δρόμο. Να βγω από το κύκλο. Αυτό το μεταγιόν δεν σου ανήκει. Και σε ποιον ανήκει? Στον πατέρα μου, που δολοφονεί κόσμο για να μεγαλώσει η περιουσία του. Γιατί όλες αυτές οι δολοφονίες? Τι του συνδέει όλους αυτούς? Προσπάθησε τόσες φορές να με δολοφονήσει. Τον ίδιο του τον γιο. Κι εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να το κάνω περήφανο.
Ζούσα για να με αποδεχτεί αυτός. Ο πατέρας μου με έδιωξε. Και με έβαλε να πάρω εκδίκηση και να τιμωρήσω όσους τη δολοφονήσαν. Και να με, τιμωρώ τους υπαίτιους. Όσους μπλέχτηκαν με τη δολοφονία της μαμάς. Άρα αυτό τους συνδέει όλους. Η μητέρα σου. Η μητέρα σου όμως πέθανε σε μια πυρκαγιά. Πυρκαγιά! Τη δολοφόνησαν μπροστά μου. Ο πατέρας έβαλε μια συμμορία από 15χρονα. Τον Έρικ. Τον Σεραφείμ. Και ο Τζέιδης εκείνη τη μέρα τους ακολούθησε. Και τα λεφτά στην κοιλιά της Αντικλείου, ρε τέρας. Άνοιξες την κοιλιά της και έβαλες μέσα λεφτά. Αυτό τι ήταν? Ανιψιά της μητέρας μου. Ήταν εκεί την ημέρα της δολοφονίας. Και δέχτηκε να το βουλώσει. Για λεφτά. Πέρασαν 5.426 μέρες. Αλλά τιμωρήθηκε στο τέλος. Άρα Τζαΐδης. Πέμπτο στη σειρά, ε. Το λάμδα συμβολίζει κάτι μεγαλύτερο. Οπότε, θέλω το μεταγιόν μου. Πατέρα σου με πρόδωσε. Αυτή τη φορά δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Ήρθε η ώρα να πληρώσεις, γαμήνε. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ περίμενα αυτή την ημέρα. Νομίζεις ηλίθεια δεν ξέρω ότι εσύ ήσουν που έβαλες φωτιά εκείνη την ημέρα, ε! Για να πάρεις ένα μεταγιόν θεός σωστό, να κάψεις τη μητέρα μου ζωντανή! Η μητέρα μου είχε το μεταγιόν, ναι, και το δώσε σε μένα, για να μην πεθάνω μαζί της! Τέλος, εσύ, πατέρας μου, Χοεφ. Άλλοι δύο. Ο κόσμος είναι δειλός, ξέρεις. Θα σε σεβαστεί άμα δει πως έχεις δύναμη. Νομίζω να σε ακολουθήσει κανείς. Όχι. Ωραία. Σιγά σιγά τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, θα πάρεις αυτό που έχουμε συνδυάσει. Είσαι όλο ο ίδιος ο αδερφός σου. Σκοτώνεις ανθρώπους και ελέγχεις όλη την αστυνομία και το βαφτίζεις σωστό και καλό. Αν είσαι στη θέση μου και εσύ το ίδιο θα έκανες. Σε ενοχλεί που δεν μπορείς να επιβληθείς πια στον κόσμο, έτσι. Το πάνω χέρι τώρα το έχω εγώ. Οπότε διάλεξε προσεκτικά τις επόμενες σου λέξεις. Κι έτσι... έλεξαν τους πάντες. Μόλις τελειώσω με όλη αυτή την ιστορία, θα εξαφανιστώ και επιτέλους θα ηρεμήσω. Ο Λούσιφερ επέστρεψε. Αποδέχθηκε επιτέλους τα συναισθήματά του και είναι έτοιμος να τα βγάλει από μέσα του. Τόσα χρόνια με έλεγχαν. Τώρα ήρθε η στιγμή να εκδικηθεί αποτυχία. Δεν έχω κάτι μαζί σου. Μπορείς να συνεχίσεις να ζεις τη ζωή σου.
Ελπίζω να μην έχεις κάποιο παράπονο. Πληρώσα καλά την κοκκινομάλα, αλλά για να σου φερθεί όπως σου αρμόζει. Δεν νομίζω να έχεις κάποιο παράπονο. Αντιστάξεις για να μην πάρει τώρα να πούμε. Αδέρφε. Η αλήθεια είναι πως η κοκκινομάλα είναι λιγάκι δύσκολη. Ξέρεις, δουλεύει για όλους και κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ο πατέρας σε δέχτηκε πίσω και εσύ του φέρεις με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνω, έχεις ταχωθεί. Είναι λιγάκι δύσκολο για κάποιον σαν και σένα να χάνει, αλλά μην ανησυχείς, θα το συνηθίσεις. Έμαθα πως σχεδιάζετε μαζί με τον παπά να με σκοτώσετε. Να μου βγάλετε το ένα μάτι ώστε να είμαστε ίδιοι. Και μετά όλος ο κόσμος θα μάθει πως ο Μόρις Ρουκίδης δολοφονήθηκε. Δεν μπορώ να πω, ήταν πολύ έξυπνη η ιδέα σας. Εσείς ο Λούσιφερ. Υπερβολές τώρα. Εγώ απλά κάνω αυτό που μου ζήτησε ο παπάς να κάνω πριν μερικά χρόνια. Παίρνω εκδίκηση για τη μαμά, σκοτώνοντας έναν έναν αυτούς που μπλεχτήκαν σε αυτή την ιστορία. Δεν πιστεύεις πως είμαι πάρα πολύ καλός γιος τώρα? Ακούω τον παπά μου. Λύσε με και θα φροντίσω εγώ να πάρεις αυτό που αξίζεις. Ξέρεις, τόσα χρόνια αναρωτιόμουν τι έχω κάνει λάθος. Μια ζωή πίστευα πως φταίω και δεν μπορούσα να βρω. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να καταλάβω τι έκανα. Ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε ήταν η μαμά και τη σκοτώσατε. Αυτό δεν μπορώ. Αυτό δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Ούτε σε σένα, ούτε στον παπά και ούτε σε αυτούς που πληρώθηκαν για να κάνουν κάτι τέτοιο. Μη φαντάζεσαι πόσες νύχτες, πόσα βράδια κατηγορούσα τον εαυτό μου πως εγώ φταίω που... Και μετά ξαφνικά μία μέρα ανακαλύπτεις πως δεν φταίς εσύ για όλα αυτά. Πως για όλα αυτά, πίσω από όλα αυτά κρυβόταν ο πατέρας σου και ο δίδυμος αδερφός σου. Δεν έχεις ιδέα, αδερφέ. Δεν έχεις ιδέα, αδερφέ, πόσο πόνεσα. Κατηγορούσα τον εαυτό μου για κάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν ήξερα τι έχω κάνει λάθος. Και φτάσαμε ως εδώ. Να έχω το μεταγιόν, να το ελέγχω. Θα μετανιώσετε πικρά και οι δύο. Κι όλοι αυτοί όσοι πληρώθηκαν για να τη σκοτώσουν για λεφτά ή για το μεταγιόν, θα σας σκοτώσω όλους έναν προς έναν και δεν θα ηρεμήσω, αδερφέ, μέχρι να μην υπάρχει κανείς από σας σε αυτό το κόσμο. Έχουν φύγει πέντε, είσαι ο έκτος και μάντεψε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σκοτώσω και τον πατέρα. Θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά για ό,τι έχει κάνει τόσα χρόνια.
σε μένα, στη μαμά. Αλλά τι λέω, δεν θα καταλάβεις ποτέ, γιατί ήσουν μια ζωή το σκυλάκι του παπά! Κύκλο. Όποιο κι είναι το τίμημα. Πάντα με υποτιμώσετε, αδερφέ. Δεν πειράζει. Δεν με μάθατε και ποτέ. Τι νομίζεις ότι θα με συγκινήσει με αυτές τις μαλακίες που λες και να την είχα μπροστά μου τώρα θα τη σκότωνα. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Λύθιε. Τόσα χρόνια προσπαθούσατε να με κοροφορήσουμε! Ο μόνος τρόπος να ηρεμήσω είναι σαν σουγάλα από μέσα μου! Κι αυτός είναι ο μόνος μου! Αλλά μην ανησυχείς! Μην ανησυχείς, αδερφέ! Δεν θα σε σκοτώσω εγώ! Γιατί ξέρεις, έχω μία φίλη! Μου θέλει πάρα πολύ μικρό. Και σαν δίδυμος ο αδερφός μου, ήρθε η ώρα να κάνεις και εσύ κάτι για μένα. Απλά μη κουνιέσαι. Απλά θα σου βγάλω αυτό το μάτι. Μη κουνιέσαι. Πες μου την ακριβή τοποθεσία των αντρών του Εμίλ. Ωραία. Τώρα θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στην Ιερά Οδυσσίου πως ο Γιάννος Ροκίδης βρίσκεται σε διεύθυνση που έστειλα μαζί με το μεταγιόν. Λοιπόν, μπαμπά, είμαστε αντιμέτωποι τώρα. Γέραντ, μου κανά ήταν τελικούρα, σας με τον τι. Λέρα είμαι, με σιωμέ μάδε. Ουν Λεβίς Δούαρ, μπήθα ντουσίμε, δε προφουντίμι, κοντρόλα ήμποτα. Νιέρς δε φρίξουα, κοντρόλα σιωμ λέτς. Σε κουρκάν φρίξ νιέρς δε, Jan më të ndrojtur dhe të rëmbem. Kanë shumë gjera për të humbur. Dhe frike që u futun, ata e bëjnë realitet. Dhe kështu që ata futen në rrethin tim dhe nuk mundet të dalën më. Δεν είναι αυτό που είναι. Δεν είναι αυτό που είναι. Πάτσε, πώ ακούστηκε το τότε που ήταν εδώ? Το φιξούα. Σε ψεύσου με δίμψε. Και το πράγμα το τότε στην Καμπούργκο και ακριβώ εδώ. Τάνι, που είχε καφάει νου. Και αν δεν είναι ποτέ στην Καμπούργκο, μπορεί να κόβει απλώντα.
πιστεύουμε πως οι άλλοι είναι επικίνδυνοι και περνάμε μια ζωή παριστάνοντας τους δυνατούς για να μας φοβούνται. Και έτσι καταλήγουμε να ζούμε όλη μας τη ζωή τρομαγμένοι. Λάιτ, βοηθήσέ μου. Και κρύωμα μου στις δόια. Πορτί, τι είναι πρόβλημα. Τι είναι νησόηση, μαμά, εότε. Γατούδε τον τελάσσεκα. Ο φόβος μας κάνει να ζούμε υποταγμένοι στην καταπίεση της εξουσίας. Και μας εμποδίζει να εμπιστευτούμε τους συνανθρώπους μας. Όταν κάποιος βγει στον κόσμο, τι νομίζω ότι θα προσπαθήσει να βρει? Αυτό που ήδη έχει? Ή αυτό που δεν πήρε ποτέ? Σε λεγέντα θότ, «Σι ζεύσι και οκθύε κούντρα παπάι τι, βάρσια το χθέατ κούντρα μέιε». Κουμούραν τώρα το βάρσε, κίσια γιβιζιόν. Έρδε τι, του κεμεθόν, ήρθε το τέλος, μπαμπά. Εξτού και γέτα κάνει φιλή μου δε κάνει φούντ. Πώς θα βρει νόημα στη ζωή του? Έχεις βρει την έξοδο από τον κύκλο, Γιάννο. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε αφήσω ζωντανό. Πρέπει να προστατεύσω την κληρονομιά της οικογένειάς μου. Είσαι ήδη πολύ επικίνδυνος. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Με φοβίζουν οι άνθρωποι. Ο τρόπος που με κοιτάνε, ο τρόπος που θα με κρίνουν, που θα με απορρίψουν. Με φοβίζουν αυτά που λένε για μένα. Βασικά, δεν με πίστευαν ποτέ. Γι' αυτό, κλείστηκα μέσα μου. Είχα ανάγκη κάπου να εκφραστώ. Κάποιος να με καταλάβει. Γι' αυτό δεν βγαίνω. Έφτιαξα ένα κόσμο στον οποίο είμαι σημαντικός. Γιατί στον αληθινό δεν ήμουν. Εδώ μέσα μπορώ να είμαι εγώ. Γιατί φοβάμαι έξω. Τρέπομαι. Φοβάμαι που δεν ξέρω να μιλάω καλά. Και φοβάμαι περισσότερο που δεν θέλω να μοιάσω σε κανέναν. Δεν έχω έναν δρόμο να ακολουθήσω. Αναγκάστηκα να φτιάξω έναν. Φοβάμαι να ζω. Φοβάμαι να νιώθω άσχημα και κυρίως φοβάμαι τα συναισθήματα και τους ανθρώπους. Όχι πια. Γιατί με νίκησα. Και αυτή τη φορά έφτασα ως εδώ για να με κάνω κομμάτια μπροστά στα μάτια σας. Δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για να απαντήσω σε αυτούς που ζητάνε τη συμβουλή μου. Το κάνω για τον τύπο που κάθεται και κλαίει στο κρεβάτι του και σκέφτεται πώς θα βοηθήσει τον πατέρα του να μην ξανακουμπήσει το αλκοόλ. Το κάνω για αυτόν που λέει συχνά πόσο ο πατέρας του δεν τον εκτιμά. Το κάνω για αυτήν που έζησε με έναν πατέρα που έπινε, χτυπούσε και απάτωσε τη μητέρα της, που θεωρεί πως αυτό είναι η σχέση. Το κάνω για αυτούς που παλεύουν με αρρώστιες. Το κάνω για όποιον ζητά τη συμβουλή μου. Δεν έχω συμβουλές. Έχω μόνο εμένα. Και αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου στα σκατά ή όταν νιώθεις μηδέν, δεν θα το κάνει κανείς. Μην τα παρατάς. Όχι. Δεν υπάρχει αρχή. Αλλά ούτε και το τέλος. Και αυτά δεν τα χρειάζομαι. Ήθελα απλά να μην μου θυμίσει τίποτα το ποιος ήμουν κάποτε. Όλα αυτά ήταν στο μυαλό μου τόσο καιρό. Ήταν τα συναισθήματά μου. Δεν ξέρω τι είναι σωστό και πού πρέπει να πάω. Ξέρω μόνο το ότι θέλω να ακούω τη ψυχή μου. Ήρθε το τέλος σου. Οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για μια τέτοια δύναμη. Και ούτε θα είναι ποτέ. Και τώρα που φύγανε οι περισσότεροι, τώρα επιτέλους μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Κρίστη, τι πραγματικά αναζητάς? Τελικά, είχε δίκιο η Κατερίνα. Μου είπε πως, ό,τι φτιάχνω το φτιάχνω γιατί έχω ανάγκη να τα ακούσω.
και αφού κανείς δεν με καταλάβαινε, ξεκίνησα να φτιάχνω αυτό που ήθελα μια ζωή να ακούσω. Έγινα ο φίλος που πάντα χρειαζόμουν. Πως θα έχεις νιώσει πολύ μοναξιά. Όλο δούλευες για να βγάλεις τον εαυτό σου έξω από εκεί που μπήκες. Αυτή είναι η υποστήριξή σου. Γι' αυτό δεν μπορείς να σταματήσεις. Σε όλη τη ζωή μου, αλήθεια, δεν με έχει νιώσει ποτέ κανείς έτσι. Ήθελα κάποιον το κενό μου να αγαπήσει. Μα δεν είμαι πια ο Κρίστη του 19. Με αυτόν είχα άλλα προβλήματα. Έχω μόνο ένα θέμα στη ζωή μου. Έχω τόσο καιρό που λέω θα ξεκινήσω, μα τα πόδια μου ακόμα στην αρχή είναι. Ό,τι αφήνω σήμερα, αύριο δεν το κάνω ποτέ. Έχω ένα άγχος που δεν μπορώ να θυμηθώ. Και έτσι το σπίτι μου με σκουπίδια γεμίζει. Ξέρω, ξέρω. Μου το μάθατε καλά το πείμα. Ό,τι αφήνω σήμερα μισό, αύριο θα με πνίξει. Έχω ένα θέμα μαζί μου. Πάνε χρόνια που νίκησα τους δαίμονές μου, μα κάθε μέρα έχω ένα άγχος. Κάθε μέρα μετανιώνω για την προηγούμενη μέρα μου, για το τι έκανα λάθος, πώς μίλησα στον κόσμο και πόσο προσοχή έδωσα στο μικρό. Κι αν αυτό του αρκεί, κρίνονται αλήθεια ζωές από τι κάνω. Κι αν νομίζεις πως είμαι υπερβολικός, κάποτε πήγα να... Ναι, από αυτό. Είμαι ακόμα παιδί όσα κι αν περάσω. Κάνω τόσο δρόμο και στο τέλος φτάνω πάντα στην αρχή. Μου είπα να μπω στο κύκλο, μα στο κύκλο 99 μα μπεις, δεν θα βγεις. Έτσι μου έμαθαν, μου έδωσαν τις συμβουλές τους, μα εγώ δεν ανήκω εκεί. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, δεν ταιριάζω εκεί, δεν μπορώ άλλο να... Υποκριτή! Σε μένα μιλάω πάλι! Κάθομαι και μιλάω για τα λάθη των άλλων, λες και τα δικά μου τα έλυσα! Χάμισε το! Κάθε φορά γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Για πόσο ακόμα θα φταίνει η άλλη που μπήκε στο κύκλο? Γιατί δεν βγαίνεις τότε από εκεί μέσα? Αυτή τη φορά πήγα να μιλήσω για σένα. Έχεις ανοίξει πολύ το στόμα σου και ήθελα πολύ αυτή τη φορά να στο κλείσω. Εσένα και τις συμβουλές σου. Ήθελα να δείξω τα λάθη σου, ένα προς ένα. Να δεις πόσο λάθος είσαι και πόσο σωστός είμαι εγώ. Αλλά θυμήθηκα την αντανάκλαση που κάποτε συζητούσα με τον Σεμπάστιαν. Αυτό που σε ενοχλεί στους άλλους είναι αυτό που μέσα σου δεν το έχεις αποδεχτεί. Σκοτώνουμε πάντα όποιον τα λάθη μας τα θυμίζει. Άρα, εμένα πήγα να σκοτώσω. Αυτός είναι ο κύκλος του 99. Ο κύκλος της υποκρισίας. Και είμαι ο μεγαλύτερος υποκριτής. Έχω το θράσος να βγαίνω να λέω τι είναι το σωστό. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να με πάρει ύπνο στο βράδυ. Συγγνώμη. Όλοι υποκριτές είμαστε στη τελική. Θα με βόλευε να πω πως εσύ φταίς που τα έχω κάνει σκατά και είμαι ακόμα στην αρχή. Ήθελα τον εγωισμό μου να ταΐσω αυτή τη φορά. Πώς θα αποδεχτώ ότι φταίω όταν τον εαυτό μου δεν έχω αποδεχτεί ακόμα ολοκληρωτικά? Αυτή την ταινία την έγραψα γιατί ήθελα στην αρχή να πω πως εσύ φταίς που μπήκα στο κύκλο. Σκόρπισα υδρότα και αίμα για να κάνω καλύτερο εμένα για τη συνείδησή μου. Δεν μπορώ να σταματήσω τώρα. Δεν μπορώ να φοβηθώ. Εγώ φταίω. Μόνο εγώ. Μου πήρε 10 χρόνια για να με αντιμετωπίσω. Γι' αυτό, ό,τι είδες δεν είναι της φαντασίας μου. Όπως είπα στην αρχή, έχω ανάγκη να τα ακούσω. Γι' αυτό τα φτιάχνω. Έχω ανάγκη να πω με κάποιον τρόπο στον εαυτό μου πως νίκησα τον πατέρα μέσα μου που δεν με αποδεχόταν και έτρεμα μπροστά του. Νίκησα τον αδελφό που μου πήρε ό,τι αγαπούσε μέσα μου. Με έδιωξε μακριά από το μέρος που ανήκω. Νίκησα τη μητριά που δουλητηριάζει τις σκέψεις μου. Έχω γεμίσει με αίματα. Ποιος θα με κρίνει τώρα? Μάλλον δεν έχω καταλάβει πόσο ευλογημένος είμαι. Και ας το έχω γράψει πάνω μου. Μπήκα στο κύκλο 99 με ευθύνη δικιά μου και αποφάσισα να βγω από αυτόν με κάθε κόστος. Κρίστη, νομίζω ότι τελευταία καταλαβαίνω τι αναζητάς. Δεν κατάλαβε τίποτα. Αύριο ξεκινάμε.